Καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά «Ο Παράδεισος των Κυριών». Η Αμαλία επιμένει στην απόφαση που πήρε να μην αποκαλύψει στη Μιράντα ότι είναι η βιολογική της κόρη, όσο και αν αυτό πληγώνει και την ίδια που θέλει να της φίξει την αγκαλιά της. Αναγκάζεται όμως να κρατάει τις αποστάσεις της από το νιόπατρο ζευγάρι, καθώς δεν θέλει να τους αναστατώσει μετά την απώλεια του μωρού τους και ενώ παράλληλα προσπαθούν να ξαναστήσουν τον παράδεισο από την αρχή μετά την τρομακτική πυρκαγιά που τον κατέστρεψε. Στο ξεκίνημα του νέου κύκλου, η Αμαλία συνεργάζεται στενά με τον Σίμο Πολίζο, τον νέο συνέτερο του Ντίνου που έβαλε βαθιά το χέρι στη τσέπη, ώστε κυριολεκτικά να αναγεννηθεί από τις στάχτες του ο παράδεισος των κυριών. Μόνο που ο Σίμος δεν βλέπει την Αμαλία μόνο σαν μια καλή φίλη και συνεργάτηδα, αλλά δεν χάνει την ευκαιρία να τη φλερτάρει. Αυτό δεν περνά απαρατήρητο από τον Ντίνο, που προσπαθεί να προειδοποιήσει την πρώην σύντροφό του να είναι προσεκτική με το Σίμο. «Προχώρησε στη ζωή σου και έχω το δικαίωμα να προχωρήσω κι εγώ», του ξεκαθαρίζει η Αμαλία. «Δεν είμαι πια μικρό κορίτσι όπως με γνώρισες. Ασχολήσου με τη σύζυγό σου», του λέει, θέτοντας έτσι όρια στη νέα του σχέση. Παράλληλα, η Αμαλία δεν διστάζει να τα βάλει με τον αδερφό της και τον πιέζει να αναλάβει τις ευθύνες του απέναντι στη Γεωργία και το μωρό που περιμένει. Όμως και η ίδια κάνει ότι περνά από το χέρι της για να εμποδίσει τη φίλη της να κάνει ακόμη ένα μεγάλο λάθος στη ζωή της. Το πρώτο ήταν όταν πίστεψε τα ερωτόλογα του Άγιε. Να παντρευτεί δηλαδή τον Μπάρι. Ένα άτομο με ασταθή και προβληματικό χαρακτήρα που γίνεται επικίνδυνος όταν ξεφεύγει από τα όρια του και η ίδια το ξέρει καλά αφού έχει πέσει θύμα βιασμού από εκείνον. Έτσι λοιπόν η Αμαλία αρνείται να δώσει διαζύγιο στον Μπάρι ώστε εκείνος να παντρευτεί τη Γεωργία. Η απόφαση της αυτή τη φέρνει αντιμέτωπη μαζί του, αλλά και με τη φίλη της. «Η Γεωργία το κάνω για το καλό σου, πίστεψέ με. Ο Μπάρις δεν είναι το κατάλληλο πρόσωπο για να κάνεις μαζί του οικογένεια. Δεν θα λύσει κανένα πρόβλημα δίπλα του, απλά θα σου δημιουργήσει περισσότερα», της λέει η Αμαλία που πραγματικά νοιάζεται για τη Γεωργία και την έχει σαν μικρή της αδερφή.